Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάντοτε οι παπάδες ήταν για τους όποιους κυβερνητικούς το κλωτσοσκούφι, αφού πήραν εκκλησιαστική περιουσία και την κατασπατάλησαν σε εκλογικούς οπαδούς τους, ζητούν και τα υπόλοιπα και εξαιρούν τους ιερείς από την οποιαδήποτε κίνηση που αναφέρεται ακόμη και στα οικονομικά. Όμως για το λαό δεν ισχύει το ίδιο πράγμα, τονίζει σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Διονύσιος. Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Ιερείς έχουν έλλειψη φορές. Είναι γεγονός αυτό και πρέπει να γνωρίζουν, διότι δυστυχώς και αντικατέχουν τόσο ψηλές θέσεις και τι θέλουν να λέγονται και μέλη της Εκκλησίας, δεν γνωρίζουν ποια είναι η ζωή της Εκκλησίας τους και τι σημαίνει να είναι κάποιος ιερέας. Από τη στιγμή που κάποιος χειροτονηθεί, είναι ισόβιος. Δεν μπορεί να βγει σε καμία εφεδρεία. Η ιεροσύνη του είναι ανεξάλληπτη, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα, δηλαδή δεν αφαιρείται. Δεν είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας κρατικός λειτουργός. Άσχετο αν η κυρία Υπουργός μας έβαλε όλους εμάς και τους ιερείς στους δημοσίους υπαλλήλους για να δείξουν προς την Ευρώπη ότι δεν φταίνε μόνο αυτοί για τα ανοίγματα του κράτους. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Εκκλησία τα έξοδά της τα βγάζει και τα καλύπτει. Και ακόμη ξέρουν πολύ καλά ότι με πολύ λίγα χρήματα δημιουργείται τεράστιο έργο. Και ενώ το ξέρουν και το αποσιωπούν και το παραβλέπουν και το ειρωνεύονται και δεν αφήνουν να εξελιχθεί. Αυτό όμως που οι ίδιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν τους αφήνουν να το δεχτούν, το γνωρίζει ο λαός μας. Άρα, στην εφεδρεία υπήρξαν πάντοτε οι ιερείς. Μήπως οι μισθοί τους οποίους παίρνουν είναι τίποτε διαφορετικοί. Πάντοτε οι παπάδες μας ήτανε για τους κυβερνητικούς, τους όποιους κυβερνητικούς, το κλωτσοσκούφι. Και έτσι έχουν πάρει όλη την εκκλησιαστική περιουσία και την κατασπατάλησαν, για να χρησιμοποιήσω την παραβολή, ζώντες ασώτος. Πήραν τα χρήματα αυτά και τα κτήματα και σήμερα αφού τα κατασπατάλησαν σε εκλογικούς οπαδούς τους, ζητούν και τα υπόλοιπα και εξαιρούν τους ιερείς από την οποιαδήποτε κίνηση που αναφέρεται ακόμη και στα οικονομικά και φτάνουν και κάποιοι να λένε αφού δεν έχουμε αστυνόμους, αφού δεν έχουμε δραγάτες που έλεγε και ένας παλαιότερος πολιτικός, δεν θέλουμε παπάδες. Όμως για τον λαό δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Για πηγαίνετε στα χωριά για να δείτε αν ζητούν παπάδες, αν θέλουν τους παπάδες και ποιος στέκεται στο λαό αυτή τη στιγμή εκτός από τους παπάδες. Εγκληματούν λοιπόν αυτοί οι οποίοι σκέπτονται έτσι και πολύ περισσότερο ενεργούν έτσι. Ωστόσο όμως εμείς περιμένουμε βοήθεια και από το Θεό και από τους ανθρώπους τους οποίους με όλη την καρδιά μας αγαπάμε και βοηθάμε. Νέοι ενδιαφέρονται, έρχονται εδώ, ρωτάνε ότι θέλουν να πάνε παπά. Βέβαια. Όταν ήρθα πρέπει να πω ότι βρήκα μια ένδυα σε αυτό το τομέα. Με τη χάρη του Θεού στα 5 χρόνια χειροτώνησα 23. Όμως πήραν συντάξεις άλλοι πέθαναν και πάλι τα κενά μας είναι 40. Κατά τη διάρκεια της εδώ ποιμαντορίας μου, πολλά παιδιά σπούδασαν την Ιερά Επιστήμη στα πανεπιστήμια της πατρίδας μας και στις ακαδημίες τις εκκλησιαστικές, αλλά και στα εκκλησιαστικά λύκεια. Και αυτοί είναι έτοιμοι, πολλοί εξ αυτών, πάνω από 15, να χειροτονηθούν. Δυστυχώς τα μέτρα της κυβέρνησης, για τα οποία αν θυμόσαστε είχα μιλήσει και στο παρελθόν, τα μέτρα όμως αυτά της κυβέρνησης σήμερα ξεπέρασαν και το 5:1 και το 10:1 και πήγαμε όλοι και κανένας. Εκεί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό απορώ και σκέπτομαι πώς θα ενεργήσω. Κάποιοι τους κακοφαίνεται που ομιλώ για ιερείς, αλλά όπως είπα ο λαός τους θέλει και θα πρέπει πλέον να δούμε με ποιο τρόπο η Εκκλησία θα έχει έσοδα ώστε
να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ανάγκες. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Πολλά υπάρχουν στη σκέψη μας και πολύ περισσότερα θα διενεργηθούν με τον συντονισμό της Ιεράς Συνόδου, αλλά και την συμμετοχή των ιερέων μας.